Τριτοκοσμικές εικόνες κατέγραψε σήμερα το πρωί ο τηλεοπτικός φακός της TRT στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του δικαστικού μεγάρου του Βόλου, όπου δεν υπάρχει μόνιμη καθαρίστρια εδώ και 4 μήνες. Ξεχυλισμένη κάδη, σκουπίδια σε κάθε γωνιά, πλαστικά μπουκάλια, κύπελα από καφέ, από τσίγαρα, συνθέτουν ένα σκηνικό που προσβάλλει τον χώρο και το θεσμό της δικαιοσύνης. Ενώ εύλογα προκύπτουν ερωτηματικά και ανησυχία για ζητήματα υγιεινής και δημόσιας υγείας, σε έναν χώρο όπου κυκλοφορούν καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας και για εμάς που δουλεύουμε καθημερινά εδώ πέρα και για τον κόσμο που προσέρχεται και χρησιμοποιεί τις κοινόχρηστες τουαλέτες και γενικά τους χώρους του δικαστικού μεγάρου. Το ότι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν είναι σε κάποιο επίπεδο σχετικά ανεκτό, είναι επειδή και σαν Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων δίνουμε χρήματα δικά μας για να βάλουμε καθαρίστριες να καθαρίσουν και ο Δικηγορικός Σύλλογος βοηθάει. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί το θέμα δεν είναι για μια μέρα και για δύο, είναι για μήνες όπως καταλαβαίνετε. Οι δικαστικοί υπάλληλοι ξεκίνησαν από σήμερα κινητοποιήσεις, πραγματοποιώντας αποχή από τα καθήκοντά τους για μία ώρα το πρωί. Όπως καταγγέλουν εδώ και μήνες, η αρμόδια τριμελής επιτροπή του εφετείου Λάρισας καθυστερεί να υπογράψει τη σύμβαση για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία. Παρόλο τις προσπάθειες που κάνουμε, αν δεν υπάρχει μόνιμη καθαριότητα, δηλαδή αν ερχόσασταν πριν από μερικές μέρες που το χώρο της αυλής ήταν από φύλλα και από σκουπίδια πολύ χάλια, είναι ανεπίτρεπτο για όποιον το βλέπει αυτό το πράγμα να ζει και να εδώ μέσα στο χώρο αυτό. Από το Φεβρουάριο που έληξε η σύμβαση με την εταιρεία η οποία καθάριζε το δικαστικό μέγαρο του Βόλου, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικηγόροι καλύπτουν περιστασιακά με ιδίους πόρους τις ανάγκες καθαριότητας. Ωστόσο, πρόκειται για λύση που δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αποτελεσματικά. Είμαστε σήμερα σε αυτό το τριτοκοσμικό δικαστικό μέγαρο και ό,τι προσπάθεια να κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος και όποια προσπάθεια να κάνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν θα ευωδώσει. Νομίζω είναι από τα φαινόμενα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και οι υπεύθυνοι που δυστυχώς δεν τείνουν ευήκο νους στη λύση των προβλημάτων πρέπει να δραστηριοποιηθούν, γιατί αυτό δείχνει μια εικόνα αθλειότητας, μια εικόνα οπισθοδρόμησης, μια εικόνα που δεν τιμά να είναι κτίριο για απονομή δικαιοσύνης.